Θα καλημερίσω τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλή χρονιά, κυρία Δουλγεράκη. Και εσείς να είσαστε καλά, όλα να πάνε καλά. Το ακούσατε, οπότε περιμένω το δικό σας σχόλιο. Το κάλιο αργά παρά ποτέ, ξέρετε, το να φωνάζεις εδώ και 3 χρόνια περίπου, 3,5, πάρτε μέτρα κατά της ακρίβειας, είναι σαν να ανακάλυψε η κυβέρνηση τώρα την Αμερική. Δεν ήξερε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία, ότι δεν θα επιτρέψουν στις πολυεθνικές να εσφροκερδούν και να αυξάνουν τον τιμάριθμο. Όλα τα γνώριζαν, όλα τα ήξεραν, αλλά σιωπούσαν. Και σιωπούσαν δια του αρμόδιου Υπουργού Ανάπτυξης τότε του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έλεγε πάντα και σε διάλογο που είχαμε σε αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που είδατε την εσφροκέρδεια, που είδατε την κερδοσκοπία, που είδατε την ακρίβεια, ζούμε σε μια ελεύθερη οικονομία, είναι λογικό να κερδίζουν και μην είμαστε μίζεροι. Αυτό μας έλεγε, είμαστε μίζεροι. Και παράλληλα τι άλλο έλεγε? Έλεγε διάφορα ευτράπελα, τι εκπροσωπείτε, ποιον εκπροσωπείτε και ούτω καθεξής, θεωρώντας τον συνομιλητή πως έπρεπε να τον υποβαθμίσει, πως έπρεπε να τον απαξιώσει για να μην ακούνε οι καταναλωτές και οι πολίτες τα δικαιώματά τους. Δηλαδή τη φωνή που έλεγε ότι κύριοι υπάρχει ακρίβεια, κύριοι πάρτε μέτρα. Τέλος πάντων, πάμε στο σήμερα που έρχεται η κυβέρνηση και διαπιστώνει ως εκ θαύματος ότι υπάρχει μεγάλη εσχροκέρδεια και κερδοσκοπία, επέβαλε πρόστιμα και κυρώσεις σε πάρα πολλές 5-6 εταιρείες πολυεθνικές για υπερβολικό κέρδος. Παράλληλα, τι άλλο μας λέει? Ότι θα ελέγξει το θέμα τιμών στην αγορά, δεν θα υπάρχουν περιθώρια εξαπάτησης και παραπλάνησης καταναλωτή. Θέλει, το λέει η κυβέρνηση τώρα, όταν το λέει χρόνια το ΙΝΚΑ, καθαρές τιμές, καθαρά προϊόντα. Εμείς το φωνάζουμε. Θέλουμε καθαρά προϊόντα με καθαρές τιμές. Να το βάλω και όχι καθαρές τιμές με καθαρά προϊόντα. Πρώτα καθαρά προϊόντα και μετά καθαρές τιμές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κόφευαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και, ξέρετε, η υποκρισία και τα κροκοδίλια δάκρυα είναι, νομίζω, περιττό. Γιατί από τη μία λέει θα χτυπήσει την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια με τα 4 μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Κρέκας, από την άλλη όμως έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών και τι λέει? Αν, κυρία Δουλγεράκη, πάτε σε μια καφετέρια ή ένα εστιατόριο και πιείτε ένα χυμό πορτοκάλι ή ένα αναψυκτικό, θα έχει ΦΠΑ 13%. Εάν καθίσετε στην καρέκλα, θα έχει ΦΠΑ 24%. Δηλαδή, εκείνοι που υιοθετούν και αρέσκονται στην ακρίβεια, επιβάλλουν τέτοιου είδους απαράδεκτες μεθοδεύσεις εισπράξης, φοροείσπραξης, γιατί είναι φοροείσπραξη, και απ' την άλλη σου λένε ότι υπάρχει ακρίβεια. Όταν όλα αυτά τα χρόνια φωνάζουμε πάρτε μέτρα για τις τριγωνικές συναλλαγές, δεν ασχολήθηκε κανένας, που ανεβάζουν τις τιμές στα προϊόντα και βεβαίως έχει φτηνότερο προϊόν στη Γερμανία με μεγαλύτερους μισθούς και άλλα δεδομένα στη ζωή του, όπως το ίδιο συμβαίνει και στη Γαλλία. Το 2005 φωνάζαμε για το βρεφικό γάλα, γιατί κάποιος δημοσιογράφος είπε τι έκανε το ΙΝΚΑ τόσα χρόνια με το βρεφικό γάλα. Μα άμα ψάξεις τα αρχεία και δει τις δηλώσεις και τα δελτία, θα δει ότι εμείς φωνάζαμε και φτάσαμε στο 2011 που έγινε η απελευθέρωση πώλησης του γάλατος, πέρα του βρεφικού εννοώ, πέρα από τα φαρμακεία και στα σούπερ μάρκετ, για να πέσει η τιμή. Και τι βλέπουμε τώρα? Αντί να πέσουν οι τιμές, βλέπουμε εναρμόνιση τιμών μεταξύ φαρμακείων και σούπερ μάρκετ, η διαφορά άντε να είναι 10%, και από εκεί και πέρα μας λένε ότι θα εφαρμόσουμε καινούργια δεδομένα, έκπτωση επιμολογίου, δεν θα γίνεται αυτό που γίνεται μέχρι σήμερα, θα εντατικοποιηθούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί της περιβόητης Δημαία, που δεν κάνει απολύτως τίποτα, απλά δήθεν κάνει ελέγχους, και παράλληλα καλούμε
καλούμε τους καταναλωτές τι να κάνουν, να προσέχουν τις τιμές στα προϊόντα. Δηλαδή, και δεν μας λέει το αυτονόητο, το οποίο ρωτάμε μόνιμα, πόσο ξεκινάει ένα προϊόν από το χωράφι και πόσο πρέπει να καταλήγει στο ράφι. Δηλαδή, το παιχνίδι των μεσαζόντων και των ενδιάμεσων για να ανεβάζουν την τιμή, παραδείγματος χάρη θα σας δώσω τι κομπίνα παίζεται. Και το λέω πρώτη φορά σε εσά. Φεύγει ένα προϊόν από την Κρήτη ντομάτα ή αγκουράκια. Πηγαίνει στον μεγαλέμπορα. Ο μεγαλέμπορας το δίνει στον επόμενο μεσάζοντα, στο μικρότερο έμπορα. Ο μικρότερος το έμπορα το δίνει σε έναν άλλον έμπορα που έχει έδρα στο Αγρίνιο. Έχει αλλάξει δηλαδή τρία ενδιάμεσα ή τέσσερα χέρια μέχρι να καταλήξει στο σούπερ μάρκετ. Ο καθένας από αυτούς, αν βάζει ένα ποσοστό κέρδους, καταλαβαίνετε γιατί πληρώνουμε τα φρούτα τα λαχανικά και δεν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τα ντόπια μιλάμε, δύο και τρεις και πέντε φορές ακριβότερα από ό,τι θα έπρεπε να το πληρώνουμε. Σε ερώτηση σήμερα που βγήκα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, πόσο πουλάει ο παραγωγός το κατσικίσο γάλα, το οποίο πίνουν κάποιοι, απήντησε ότι το πουλάμε ένα ευρώ. Όντως, ένα ευρώ πωλείται το κατσικίσο γάλα από τον παραγωγό και φτάνει να το πληρώνει ο καταναλωτής στα 3 ευρώ και 3,20. Το αγελαδινό 0,30 ευρώ το κιλό, 0,32 από μικρούς παραγωγούς, και ελάχιστοι είναι οι μεγάλοι παραγωγοί που έχουν μεγάλες μονάδες και το πουλάνε στην βιομηχανία 0,50 λεπτά το κιλό. Και πόσο το αγοράζει ο καταναλωτής? Από 1 ευρώ έως 2,20 ή και 2,40, 2,80 το βιολογικό. Αυτή είναι η εικόνα της αγοράς. Δηλαδή, η εφαρμογή των μέτρων θα γίνει και μετά από 50 μέρες. Μέσα σε όλα αυτά που λέτε, που δεν θέλω να σταματήσετε αυτά που λέτε, απλά κάνω μια παρένθεση, και μέσα σε όλα, σε αυτό το παιχνίδι με τις τιμές, εγώ πρέπει να νιώθω και καλά και να νιώθω και ευχαριστημένη, γιατί υπάρχει και το καλάθι του νοικοκυριού και το γάλα, ας πούμε, στην τιμή που είπατε, μπορεί να το πάρω και φθηνότερα. Άρα κάποιος έχει κάνει κάτι για μένα, ε? Ναι. Ωραία. Να το δεχτούμε ότι κάπου ωφέλησε το καλάθι του νοικοκυριού. Να το δεχτούμε. Όχι, το λέω για το παιχνίδι που γίνεται στην αγορά, κύριε Λεχωρίτη. Δεν το λέω με την καλή του την έννοια, διότι εδώ τα παιχνίδια είναι σε βάρος της τσέπης μου και δεν μπορούμε άλλο να τα ανεχτούμε. Εγώ το λέω με την καλή την έννοια. Όμως δεν θέλω δικαιολογίες. Γιατί δεν θέλω δικαιολογίες? Διότι μας είπε ο Υπουργός στα τέσσερα μέτρα πως ένα από, μάλλον το ένα, η μείωση της τιμής του βρεφικού γάλατος θα είναι άμεσα. Δηλαδή από χτες πρέπει να αλλαχτούν οι τιμές. Από χτες. Εκτός των υπολείπων που θα τους δίνει περιθώριο 50 μέρες. Δεν κατανοώ. Θέλουν 50 μέρες οι βιομηχανίες για να αλλάξουν τιμοκαταλόγους? Γιατί δίνει τόσο μεγάλο περιθώριο που έπρεπε να πει, κύριοι, μέχρι 15 μέρες σας δίνω το περιθώριο να διορθώσετε τα κακώς κείμενα στην αγορά. Ο Πρωθυπουργός τη δήλωσε, αρκετά φάγατε, φτάνει πλέον. Πρέπει να ζήσει και ο καταναλωτής. Ναι, αλλά κύριε Πρωθυπουργέ μου, πολύ αργά το σκεφτήκατε. Χρειαζόταν νωρίτερα να πάρετε θέση και να εξαγγείλετε μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης μέτρα κατά της ακρίβειας. Τέλος πάντων, αυτά εν ολίγης δεν είναι μέτρα που θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, γιατί δεν προσδιορίζει από την αρχή, δηλαδή από το χωράφι που ξεκινάει ένα προϊόν, πόσο πρέπει να πληρωθεί στον καταναλωτή. Δηλαδή να το αγοράσει ο καταναλωτής 100%, 200%. Θα έπρεπε δηλαδή να μπει κάποιο πλαφόν σε όλα τα προϊόντα, θέλετε να πείτε, μια ανώτατη τιμή, να το πω διαφορετικά. Από την αρχή που ξεκινάει ένα προϊόν, το χωράφι 10 λεπτά. Μιλάτε μόνο για τα αγροτικά προϊόντα ή για το σύνολο των προϊόντων? Κοιτάξτε, κυρία Δουλγεράκη, δεν μπορεί να αγοράζεις το ρύζι 20 λεπτά το κιλό από τον παραγωγό και να φτάνει στον καταναλωτή 4,60. Βάλτε δηλαδή πόσο ποσοστό κέρδους υπάρχει εκεί επάνω. Δεν μπορείς να πουλάς το μήλο 25 λεπτά και να φτάνει στον καταναλωτή 2 ευρώ. Δεν μπορείς να αγοράζεις την ελιά 50 λεπτά το κιλό και να φτάνει στον καταναλωτή στα 15 ευρώ. Δεν μπορείς να αγοράσεις το λάδι 4 ευρώ το κιλό
και να πουλά στον καταναλωτή 17 ευρώ το λίτρο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε πως δεν υπάρχει, δεν μπορώ, δεν θέλω, υπάρχει. Από τη μία λοιπόν επιτρέπουμε την αύξηση στα οποιαδήποτε προϊόντα, τέλη κυκλοφορίας, μεταφορικές. Θυμάστε τι έγινε πέρσι με το θέμα μεταφοράς και εισιτήρια στα πλοία. Το θυμάστε πολύ καλά, που είχαν πάρει μια αύξηση 40% επάνω τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Άρα λοιπόν γι' αυτό δεν θα μιλήσει κανένας, δεν θα πούμε τι συμβαίνει, κύριε. Γι' αυτό περίμενα από τον κύριο Σκρέκα, που μπορεί να έχει μια πολύ καλή πρόθεση να βάλει κάποια σειρά, αλλά να τη βάλεις έγκαιρα τη σειρά και να μην περιμένεις με χρόνο καθυστέρηση. Πού είναι ο έλεγχος των τριγωνικών συναλλαγών? Γιατί εμείς, κυρία Δουλγεράκη, ο ΣΥΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, κάναμε το αυτονόητο. Εχθές πήγαμε και πήραμε φωτογραφίες τιμών από τα βρεφικά γάλατα που κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ. Σήμερα θα κάνουμε πάλι το ίδιο. Να δούμε, έπεσαν οι τιμές? Γιατί η πτώση των τιμών στα γάλατα, τα βρεφικά, είναι άμεση. Από χτες, είπε ο Υπουργός. Χωρίς το περιθώριο των 50 ημερών, θέλετε? Όχι, να πείτε. Βέβαια. Έτσι. Στα βρεφικά γάλατα δεν τους δίνει περιθώριο 50 ημερών. Άρα λοιπόν θεωρούμε και πρέπει να δούμε στην πράξη όλα αυτά που εξήγηλε ο κύριος Κρέκας, αν εφαρμοστούν. Σας είπα και πάλι, διαφωνώ με το περιθώριο των 50 ημερών. Θα έπρεπε να είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα, για να, δηλαδή, κερδοσκοπούν που και σχροκερδούν. Θα τους δίνεις και άλλα στις 50 μέρες περιθώριο για να συνεχίσουν την κερδοφορία και την κερδοσκοπία? Μα εμείς δεν λέμε ότι δεν θέλουμε μια ελεύθερη οικονομία, μια ελεύθερη αγορά, όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό. Αλλά φίλε, δεν γίνεται στη Γαλλία να πουλάς το βρεφικό γάλα 6 ευρώ το κιλό και στην Ελλάδα 24. Δηλαδή δεν είναι μόνο το βρεφικό, για τις πάνες, για τις παιδικές και πάνες ηλικιωμένων που με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, καλά, δεν πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ και η τιμή στις πάνες για ενήλικες που θέλουμε ένα σωρό λεφτά και με τι χρήματα, όταν η σύνταξη ενός ηλικιωμένου είναι πάρα πολύ χαμηλή ή ακόμα και υψηλή? Όταν θέλεις λοιπόν κάθε μέρα 10 ευρώ για πάνες, πώς θα τα βγάλεις πέρα, κυρία Δουλγεράκη? Φαντάζομαι ότι είναι ρητορικό το ερώτημα, δεν έρχεται σε μένα, ναι. Είναι ερώτημα το οποίο απευθύνεται στην πολιτική ηγεσία. Ναι, αλλά σας είπα και πάλι ότι δεν μπορεί από τη μία να λες και να μιλάς να πάρω μέτρα κατά της εσκροκέρδειας και νοσκοπίας και της ακρίβειας, και από την άλλη εσύ σαν πολιτεία, σαν κυβέρνηση, να αυξάνεις το ΦΠΑ σε κατηγορίες συμπολιτών μας και κυρίως σε κατηγορίες μικρών παιδιών. Μάλιστα. Γιατί το αναψυκτικό και το χυμό κυρίως το πίνουν μικρά παιδιά όταν πάνε στην ταβέρνα. Ο μεγάλος θα πιει το κρασί του, θα πιει την πύρα του ή το τσίπουρο, την τσικουδιά και πάει λέγοντας. Αυτά δεν μπορεί να γίνονται. Δηλαδή δυο λαλούν και τρεις χορεύουν. Άλλα λέει ο ένας υπουργός, άλλα εφαρμόζει ο άλλος υπουργός, και γι' αυτό υπάρχει αυτό το μπάχαλο και η μπανανία. Ωραία. Εκτιμάτε δηλαδή ουσιαστικά, μου λέτε κύριε Λεχουρίτη, από αυτά τα οποία λέτε, με τα οποία δεν διαφωνώ, δεν αντιδρώ, είδατε ότι αντιθέτως αυτή είναι η κατάσταση, γιατί εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ, εκείνοι αν δεν πηγαίνουν είναι δικό τους θέμα και ξέρω τι γίνεται και πόσο αντέχει η τσέπη μου ή ο προϋπολογισμός μου. Λέτε και εκτιμάτε ως ΣΥΝΚΑ ότι αυτά τα οποία ελήφθησαν ως μέτρα μπορεί κάτι να λένε, αλλά δεν είναι εκείνο το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει. Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και χαίρομαι. Είναι ίσως η πρώτη φορά που σας, που με αφήνετε να μονολογώ και με παρακολουθείτε. Δεν ξέρω αν είναι τόσο σημαντικά αυτά που λέμε. Μάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικά, που πρέπει ο κόσμος να κατανοήσει και να από καταλάβει. Από αυτά τα μέτρα, κύριε Λεγουρίτη, ας αφήσουμε τα υπόλοιπα. Από αυτά τα μέτρα που πήρανε, εγώ πηγαίνοντας το απόγευμα στο σούπερ μάρκετ ή αύριο το πρωί που θα θέλω να καλύψω τις ανάγκες του σπιτιού μου, εγώ θα δω διαφορά? Όχι. Όχι. Σε 50 μέρες θα περιμένω να δω τη διαφορά, να μετράω αντίστροφα το χρόνο, όπως το κάνουμε με τα επικοινωνιακά, με τα Χριστούγεννα.
50 μέρες, 49 μέρες, 48 μέρες. Σωστά, ακριβώς. Έχει απόλυτο δίκιο. Μάλιστα. Άρα δεν θα το δείτε αυτές τις πτώσεις τιμών, θα τις δείτε από τα μέσα περίπου του Μαρτίου. Αν βάλετε τις 50 μέρες, κάπου εκεί δεν πάμε. Μα γιατί ρε παιδί μου με αφήνει να ταλαιπωρούμε έτσι και με πάει από τα μέσα Μαρτίου. Δηλαδή από τα μέσα Μαρτίου θα έχω ανάγκη ενώ σήμερα δεν έχω ανάγκη. Αυτό δεν λέμε κυρία Δουργεράκη. Γιατί η αιτιολόγηση, η δικαιολογία μάλλον είναι πως για να αλλάχτούν οι τιμοκατάλογοι και για να μπουν νέες τιμές θέλουν πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Μωρέ, τη δικαιολογία την άκουσα και το είπατε πριν από λίγο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πήγα στο παρασύνθημα για να δω εσείς τι εκτιμάτε. Εγώ εκτιμώ ότι είναι μέτρα επικοινωνιακού χαρακτήρα και όχι ουσιαστικού. Είναι μέτρα τα οποία είναι κάποια δεν θα εφαρμοστούν καθόλου, όπως αυτό το περιβόητο 7% ή το 30% και ότι δεν θα έχει το δικαίωμα να κάνει προωθητικές ενέργειες εάν δεν εμπίμπτει στην, αν αυξάνει τις τιμές στα προϊόντα και μετά κάνει προωθητικές ενέργειες. Είναι αυτό που έχουμε και βλέπουμε μόνοι μας στα σούπερ μάρκετ, μείον 50% τα απορρυπαντικά, μείον 50% τα καθαριστικά και όλα τα είδη οικιακής χρήσης και περιποίησης. Αλλά δεν ξέρεις από πού ξεκινάει για να σε πάει ακριβώς μετά στο 50%. Μα καταλάβατε τι συμβαίνει. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε μία τιμή ενός απορρυπαντικού ρούχων στα 25 ευρώ και σου λέει έκπτωση 40% και πάει στα 15 ευρώ. Ναι ρε φίλε, δεν μου λες όμως πόσο είναι η τιμή και αυτό το έχεις μόνιμα. Δεν είναι ότι το έχεις σε ένα μήνα, δύο μήνες μια προθετική ενέργεια. Γιατί ξέρει η βιομηχανία, αν βάλει την τιμή στη μεζούρα 40 ευρώ, δεν θα το 40 λεπτά, δεν θα το πάρει καμία νοικοκυρά. Αυτό που θα κάνουμε θα είναι το εξής, κύριε Λεχωρητή. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Εσείς παρακολουθείτε τις τιμές, βγάζετε φωτογραφίες όπως είπατε. Ελπίζω να μην μείνετε μόνο στις φωτογραφίες που βγάζετε για το βρεφικό γάλα, για όλα τα προϊόντα στο σύνολό τους από σήμερα. Και για να μπορούμε να βλέπουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα ποιες είναι εκείνες οι διαφοροποιήσεις, αν υπάρχουν, ποια είναι η πολιτική που ακολουθείτε και τελικά και ποιος είναι και ο έλεγχος εκείνος ο οποίος, μην το ξαναπούμε τι γίνεται και πώς δεν γίνεται και αν γίνεται ή δεν γίνεται ο έλεγχος και αν γίνεται, αν θέλουμε να έχουμε καλή πρόθεση αυτός ο περίφημος έλεγχος που λένε, για να δούμε αν θα ανακουφιστεί η τσέπη μας και εμείς οι υπόλοιποι θα μετράμε ένα-ένα το ευρώ να δούμε αν μας έχει μείνει κάτι, πόσο μας έχει μείνει και το βάλουμε μέσα σε ένα κουμπαρά, αν έχουμε τη δυνατότητα του κουμπαρά το ενός ευρώ. Είμαστε σύμφωνοι. Είμαστε σύμφωνοι. Ωραία. Εκείνο το οποίο εγώ θέλω είναι θα πέσουν οι τιμές προς όφελος του καταναλωτή. Είπαμε, θα το παρακολουθούμε. Αφήστε το, θα το δούμε, θα το διαπιστώσουμε στην πράξη, ο καθένας από εμάς. Καλημέρα, λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κύριε Λεχουρίτη. Καλά να είστε, καλημέρα. Yeah.